Στην Ελλάδα, ο λαός αντιμετώπισε μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες, που κόστισαν ανθρώπινες ζωές, κατέστρεψαν κατοικίες, μικροαγροτικές και κτηνοτροφικές υποδομές, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Σκόπιμα αποπροσανατολίζεται, με πρόσχημα την κλιματική αλλαγή, για να βγει λάδι η ευρωενωσιακή στρατηγική κόστους ωφέλους, που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Στρατηγική που απογυμνώνει και εμπορευματοποιεί τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Θεωρεί μη επιλέξιμα τα αναγκαία έργα προστασίας και παραδίδει τα δάση προς εκμετάλλευση στους μονοπωλιακούς ομίλους. Το πολυδιαφημισμένο Rescue You, που ανακυκλώνει τις ελλείψεις μέσων από χώρα σε χώρα και φτάνει συνήθως κατόπιν τραγωδίας, απέδειξε ότι τα κρίσιμα 24 ώρα στο πεδίο της μάχης βρίσκεται ο λαός που με αυτοθυσία υπερασπίζεται τη ζωή και το βίος του, καθώς οι υποστελεχωμένες κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Όσο για το Ταμείο Αλληλεγγύης, αποδεδειγμένα δεν αποζημιώνει τα πληγέντα λαϊκά νοικοκυριά. Ο λαός, οργανωμένα να παλέψει για άμεση 100% αποζημίωση στους πληγέντες, κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, μέσα και υποδομές, αλλά και για τα απαραίτητα αντιπυρικά και αντιπλημμυρικά έργα με ευθύνη του κράτους.